στεναχωρέθηκε χθες και λίγο ο κύριος Κονομέας, αν το είδατε. Στεναχωρέθηκε. Τι να κάνουμε, το στεναχωρέσαμε. Αλλά ένα έχω να σας πω. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η ενασχόλησή μου με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μου έχει κάνει εμπάρκο, για να μην με βλέπετε. Επί σειρά μηνών, εμπάρκο, μέχρι τις εκλογές, δεν έβγαινε ούτε ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Δηλαδή μετά που πήραν την εξουσία ξεχάσαν τον εμπάρκο, προσπαθώντας να μην εκλεγώ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιανουαρίου. Σκέφτηκαν ότι αν δεν βγαίνουν μαζί μου, δεν με καλούν τα κανάλια. Και αν δεν με καλούν τα κανάλια, θα απαλλαγούν από την παρουσία μου και εγώ δεν θα μπορέσω να εκλεγώ βουλευτής. Πρόσεξε να τη Βασίλη. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Λένε κάποιοι, τους κάνει καλό ο Άδων σε κανάλια της φωνάς μου. Και θέτω στην κρίση σας το εξής ερώτημα. Αν θεωρούσαν ότι κάθε φορά που βγαίνω μαζί του στα κανάλια τους κάνω καλό, θα μου κάνανε μπάρκο ή θα με καλούσαν και αυτοί περισσότερο, να τους κάνω περισσότερο καλό. Τι νομίζετε? Αφού μου κάνανε μπάρκο λοιπόν και βγήκα τελικά βουλευτής, ανακοίνωσα κάπως με την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Έχει βγάλει δύο φορές το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ γραπτή ανακοίνωση εναντίον μου. Έχει δύο φορές κυβερνητική εκπρόσωπος, κυρία Γεροβασίλη, ζητήσει από τους νεοδημοκράτες, ονομαστικά για μένα, να μην με ψηφίσουν και να με απομονώσουν, επειδή υποτίθεται, ακούστε συλλογισμός, επειδή λέει στο Twitter ο κύριος Γεωργιάδης έγραψε ότι οι πόντοι ζητούν την κεφαλή του κυρίου Φίλιππ Πίνακη, άρα προκάλεσε το μίσος. Και άρα η δήλωση του Γεωργιάδη ευθύνεται που χτύψαν τον Κουμουτσάκο. Άρα οι δημοκράτες να μην ψηφίσουν τον Γεωργιάδη για να δείξουν ότι είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και αυτό το είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε όποιον θέλετε, αλλά προς Θεού, όχι τον άλλον Γεωργιάδη. Και σας θέτω ένα ερώτημα. Θα τους ακούσετε? Όχι. Θα τους ακούσετε? Όχι. Θα τους ακούσετε? Όχι. Λοιπόν, ελάτε την άλλη Κυριακή το βράδυ λοιπόν να κεράσουμε πικρό φαρμάκι τον κύριο Τσίπρα. Γιατί ακούστε τα νέα, κύριε Τσίπρα. Όταν θα είμαι εγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορείτε να μου κάνετε εμπάρκο και θα με βλέπετε κάθε μέρα μπροστά σας να σας ξεδοστιάζω για τη ζημιά που κάνετε στην Ελλάδα. Επιτρέψτε για λόγους προσωπικούς και όχι τόσο πολύ πολιτικούς. Φίλος των φίλων, εν κινδύνης η γνώσκη, αγαπητέ Μάκη. Οφείλω όμως, μια και το θυμήθηκα, είμαι εδώ στη Μακεδονία, να ασχοληθώ με τα σοβαρά. Και τα σοβαρά δεν είναι ο Μάκης, ο κύριος Γουρίδης. Τα σοβαρά είναι ο κύριος της Ζυγόστας. Και εδώ πρέπει να τα πούμε και να γίνουμε και δυσάρεστα. Ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να συγχωρούσα στον κύριο Τσικώστα την προφανή του αδυναμία λόγω του ντάμου να είναι βουλευτής. Να ξέρετε είναι τεράστια αδυναμία. Σχεδόν άλυτη. Κύριος Τσίπρας, εάν εκλεγόταν αρχηγός του Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσικώστας, είμαι προσωπικά απολύτως βέβαιος ότι αυτό δεν θα συμβεί. Τι θα έκανε? Απλώς δεν θα απαντούσε ποτέ στον όποιο αντιπρόσωπο του κυρίου Τσιτσικώστα στη Βουλή, είτε ο Βορύδης, είτε οποιοδήποτε άλλος. Τι θα έκανε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας? Θα μιλούσε με όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή και όταν ερχόταν η ώρα της Νέας Δημοκρατίας θα έλεγε εσείς στο κοινοβουλευτικό μου εκπρόσωπο. Και η Νέα Δημοκρατία απλά δεν θα υπήρχε μέσα στο κοινοβούλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Να ξέρετε ότι σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα αυτό ίσως να μην περίμενε πολιτική εξαφάνιση. Και αυτό οι ψηφοφόροι πρέπει να το μετρήσουν πολύ καλά πριν πάνε την άλλη Κυριακή να δώσουν εύκολα την ψήφο τους σε κάτι που να μπλέξει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα άλυτο πρόβλημα. Και να τα πούμε τώρα, πριν την κάλπη.
Γιατί μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζεται. Και σας τα λέω τώρα. Δεν ήμουν να σου πω ότι αυτό θα μπορούσα και το συγχωρέσω. Εάν είχαμε να κάνουμε έναν σπουδαίο ηγέτη, οι οποίοι ικανότητες ξεπερνούν κατά πολύ τα συντηρημένα κοινοβουλευτικά όρια. Όμως κύριε και κύριοι, θα το πω ευθέως. Ανανέωση με μαυρογιαλούρικες πρακτικές δεν γίνεται. Ιστή συνίσταται η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που πρέπει να την καταλάβετε γιατί είναι όλη η ουσία της κακοδαιμονίας της χώρας μας. Την περασμένη Δευτέρα πήγαν οι αξιολογητές να αξιολογήσουν δύο ελληνικά πανεπιστήμια, την ΑΣΟΕ και το Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο. Τους έβγαλαν οι γνωστοί άγνωστοι δια της βίας έξω. Δια της βίας, προσέξτε. Έτρεξε αυτό πουθενά στα κανάλια ο Σύνδεση, τα ακούσατε. Ούτε εβδόμου είδηση. Ακούσατε το λαλίστα τον κύριο Φίλη να έχει κάνει έστω δήλωση για αυτό το θέμα. Καμία απολύτως δήλωση. Κάνει δηλώσει για τις επιστημονικές του απόψεις για τη γενοκτονία. Αλήθεια, ξέρω το πριν. Ως τι έχει επιστημονική άποψη ο κύριος Φίλης. Ο κύριος Φίλης είναι κάποιος κύριος που πήγε στο Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος προλογή, και δεν κατάφερε να πάρει το πτυχίο του. Αξιόπιστο να γίνει πρώτος παιδίας. Εντάξει. Πάντως επιστήμονας ιστορικός δεν είναι. Ένας δημοσιογράφος αυγής ήταν. Υπό ποια έννοια, αγαπητέ Κώστα, το λέω ως ιστορικός μου, γιατί εσύ όχι όντως ιστορικός. Πόσο δημοσιογράφος αυγής έχει επιστημονική άποψη για το αν είναι γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, ποντιακή γενοκτονία. Κλείνω την παρέμβαση. Δεν έκανε δηλώσεις για τα πανεπιστήμια που έδιωξαν με τις κλωτσιές τους αξιολογητές, αλλά έκανε για τους ποντίους. Βουλευτής του λαού τότε. Είναι εποχή που ο Κώστας Καραμαλής έχει κάνει την ιδιωτικοποίηση Ολυμπιακής. Εγώ ψηφίζω, λέτε, και όχι λέω του λαού την ιδιωτικοποίηση. Και είμαι συγκεκριμένο σε μια εκπομπή στον Α που έκανε η Έλλη Στάιν. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ήταν προσκεκλημένη ο τότε συνδικαλιστή Ολυμπιακή κ. Πατέστα, αν θυμάστε. Δίπλα τον ο κ. Πατούλη, ο οποίο ήταν τότε βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Παραδίπλα ο κ. Παδημούλη, βουλευτή του Ναυτιμού. Παραδίπλα ο κ. Χαλβαζή, βουλευτή του ΚΟΕ. Παραδείγματα μια ηθοποιός, η Έλτα Πανοπούλου, που εκπροσωπούσε τη γνώμη της κοινωνίας, ο Γιώργος Κίρτσος, δημοσιογράφος, και εγώ ως βουλευτής λαούς. Λέει η Έλλη Στάιν πριν ξεκινήσει η εκπομπή στον Πατέστο, όπως λεγόταν και τον Παντούλη. Σας θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, εγώ στην ΚΝΕ και εσείς στο ΕΚΕ. Δεν έχετε ένα μαοϊκό εκεί αριστερίστικο. Γέλασε ο Πέτρος με τον Πατέστα που θυμήθηκε τα χρόνια που το έκαι και λέει ο Παδημούλης. Εγώ στην ΚΝΕ γεννήθηκα, αλλά μετά ακολούθησα την αναλυτική αριστερά. Λέει ο Χαλματζής. Εγώ στην ΚΝΕ γεννήθηκα στο κουκουέδεμα. Λέει η Έλτα Πανοπούλου. Εγώ στην ΚΝΕ γεννήθηκα, αλλά τώρα έχω γίνει χριστιανή. Οπότε γυρίζω και λέω εγώ ενδιαφελία μου στον Γιώργο τον Κίρτσο. Τελικά, όταν ήταν εκδότη ελευθερού τύπου. Τελικά ρε Γιώργο, η μόνη δεξιά στο τραπέζι εμείς είμαστε. Και μου λέει ο Κίρτσος, εγώ ήμουν πρόεδρος της ΚΝΕ στο Λονδίνο. Άντε βγάλε άκρη τώρα σε αυτή τη χώρα και βγες ένα κανάλι να πεις ότι είσαι δεξιός. Παιδιά σας μιλώ ειλικρινά. Και αν το ξέρα, εάν το έχω καταλάβει θα με κάνει πρόβλημα. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, αντί να πάω να εγγραφώ στη ΔΑΠ, θα πήγαινα 6 μήνες στην ΚΝΕ. Ακούστε τώρα. Σου κύριε φυλακή το στόμα μου, ο Θεός τη λάχνει το αμαρτωλό και λέει σου. Ο πατέρα μου έκανε δεξιό, τι να κάνω. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Νέα Δημοκρατία είναι μια κεντροδεξιά παράταξη. Κεντροδεξιά είναι και κεντροδεξιά θα παραμείνει. Δεν αλλάζει η ιδεολογική ταυτότητα μια δημοκρατία όταν αλλάζει αρχηγό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η έννοια της ιδεολογικής ισοτιμίας και ισορροπίας. Σε μια κεντροδεξιά παράταξη. Για να είναι κεντροδεξιά, έχει κάποιους δεξιούς, έχει κάποιους κεντρώους, έχει κάποιους κεντροδεξιούς, έχει κάποιους ακόμα και κεντροαριστερούς. Μπορεί να είναι στην Δημοκρατία εφόσον έχουν πατριωτική συνείδηση.
Δηλαδή εφόσον δεν είναι διαφημιστές. Αυτό λέει η κριτική μας διακήρυξη και έτσι είναι και αυτό είναι το σωστό. Για να είναι το κόμμα μεγάλο. Αλλά τι θα πει η ιδεολογική ισοτιμία. Δηλαδή μπορεί να εκλέγεται αρχηγός στην Δημοκρατία μόνο ένας κεντρός και ποτέ ένας δεξιός. Και το επιχείρημα ποιο είναι. Ότι αν βγει ο δεξιός θα φύγουν οι κεντρώοι. Συγγνώμη δηλαδή, αν βγει ο κεντρός γιατί να μην φύγουν οι δεξιδόροι. Τι είναι έτσι. Δεν το καταλάβω αυτά τα λίγο. Επειδή βλέπω εδώ τον πρόεδρο των εργαζομένων από τις Κουριές, τον οποίο ήθελα να καλωσορίσω. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που αφορά εσάς. Σε ποια χώρα του κόσμου, όταν γίνεται μία επένδυση και τα δικαστήρια αποφαίνονται για την νομιμότητά της, επιτρέπει το κράτος στην τρομοκρατία που συμβαίνει στην καλλιτική. Σε ποια χώρα του κόσμου. Προχθές κάψανε πάνω δύο μηχανήματα. Μόλις είπε ο κύριος Τόσκας. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Τόσκας. Το ξέρετε. Είναι αυτός που τον πέτυχα στο Μέγκα, το περιμένω Σάββατο και ακόμα τρέχει. Στρατηγός τρομάρα. Δεν τον είδατε. Βγήκε στον αέρα, δεν του είχαν πει πιθανό εκεί. Και του λένε, είναι ο κύριος Γεωργιάς, σας πειράζει να του κάνετε, να σας κάνει μια ερώτηση. Και λέει, όχι, αρκετά του κάνω κι εγώ. Λέω πρώτα εσείς. Και με ρωτάει. Γιατί κύριε Γεωργιάδη δεν έδιναν εξαγή τον κύριο Μουρίδη και εσάς και έδιναν μόνο τον κύριο Κουμουτσάκο. Λέω κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ξέρετε, πρώτη μέρα να έχουν τυπήσει εξαγητές. Αλλά το προσπερνάω αυτό. Ως υπουργός θα πρέπει να ξέρετε ότι ήμασταν στην μια πλευρά οι βουλευτές, μαζί με τον Σάββα εκεί μεθαρτά δίπλα. Και εδώ ήμασταν και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο ο κύριος Μουρίδης, αφού υπονοείται κάποια σχέση με δεξιαυγή. Αλλά το κυριότερο σχέδιο ήταν και ο κύριος Μιχαλογιαννάκης του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Νικολόπουλος των ΑΝΕΛ, του κυβερνητικού σας συνασπισμού. Αν υποτεθεί ότι η Χρυσή Αυγή λοιπόν δεν έδινε εμάς γιατί μας συμπαθεί και τον κύριο Μιχαλογιαννάκη, κόλλησε ο κύριος στρατηγός. Και του λέω, τώρα θα σου ρωτήσω κι εγώ. Εάν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και σε μια διαδήλωση μπροστά από τον Άγρο στρατιώτη, οι Χρυσαυγίδες έδερναν έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η αστυνομία δεν έκανε ούτε μια σύλληψη. Τι πιστεύετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε συντήσει την παρέα του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Πιστεύετε στα αλήθεια. Στα αλήθεια θα είχε συντήσει την παρέα του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου, του Δημοκρατές, του Παπατρόνου. Αλλά πάσε τόσο. Βλέπετε. Απάντηση στρατηγού. Στρατηγού θα επιμείνω, δυστυχώς στρατηγού. Στρατηγού που έγινε την Πασόκ, που ήταν διευθυντή του γραφείου του Μπεγλίτη, που ήταν απ' έξω από το γραφείο και καθόριζε τις μεταθέσεις, και ο οποίος όταν είδε την εξουσία να πετάει από το πράσινο κουστούμι στο ροζ, μεταπήδησε γρήγορα. Τέλος πάντων, μας περνάμε αυτό. Ακούστε απάντηση. Δεν μου είχατε πει θα ήταν κύριο Γεωργιάδης, κλείνω το τηλέφωνο. Κλεκ! Εκείνο το τηλέφωνο. Περιμένετε από αυτό να πιάσει τον τρομοκράτη και να ασφαλίσει τα σύνορα και να πιάσει τους συγχαρητήρες. Αυτός το τηλέφωνο δεν μπορεί να πιάσει, ο τρομοκράτης.